στο σύμπλεγμα των νησιών που συνθέτουν την πολιτεία των Κυκλάδων κρύβεται ένα υπέδαφος με μοναδικό πολυπίκυλο ορυκτό πλούτο. Από παριανό μάρμαρο φιλοτεχνήθηκαν μερικά από τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και πλαστικής. Ναυτοσύνη, από τους ταρσανάδες των Κυκλάδων στις θάλασσες του κόσμου. Βρισκόμαστε στον όρμο των Βουδίων, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ημέρης SMB βιομηχανικά ορυκτά. Η εταιρεία αυτή ήρθε στη Μήλο διότι εδώ υπάρχουν τα ορυκτά του Μπεντονίτη και του Περλίτη, αλλά και άλλα ορυκτά, τα οποία το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Γενικά η εξορυκτική δραστηριότητα για το νησί της Μήλου είναι μια δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και 10.000 χρόνια. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, αποτελεί τον έναν από τους δύο πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού. Με 2-3 νούμερα μόνο, να πω ότι η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου στο 1/3 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του νησιού. Βρίσκουν απασχόληση περίπου στις 500 οικογένειες, δηλαδή γύρω στις 2.000 άτομα από τις 5.000 που είναι ο πληθυσμός του νησιού, και ότι βασικά οι εξαγωγές, εκτός δηλαδή της χρήσης των ορυκτών στην Ελλάδα, είναι περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στο νησί της Μήλου είναι ότι και ο τουρισμός, ο οποίος αναπτύσσεται πολύ, αλλά και η εξορυκτική βιομηχανία, ίσως δύο δραστηριότητες οι οποίες θα ήταν αντίθετες, έχουν βρει έναν τρόπο να ταιριάζει και να συμβαδίζουν και να αναπτύσσουν την οικονομία του νησιού. Είναι αυτό που η Μήλος αναφέρει σαν το φαινόμενο της Μήλου. Επειδή τα νησιά δίνουν μεγάλα πλεονεκτήματα στα θέματα logistics, μπορούν και άλλου είδους βιομηχανίες να αναπτυχθούν, βαριές βιομηχανίες από εργοστάσια παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, εγώ θα έλεγα και παραγωγής αυτοκινήτων, γιατί όχι, διότι το ξαναλέω, το μεγάλο πλεονέκτημα των νησιών είναι τα πολύ καλά logistics, όπως λέμε. Το παλιότερο κομμάτι που έχει βρεθεί από Ναξώτικο Μάρμαρο είναι 5.300 π.Χ. και είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Άξο. Η πιο αναπτυγμένη εποχή ήταν ο Κυκλαδικός πολιτισμός που ξεκίνησε από το 5.500 π.Χ. και ήταν σε πλήρη ανάπτυξη το γύρω στο 3.000 π.Χ. Το 1958, στη διάνοιξη του δρόμου από χώρα προς Κινίδαρο, το συνεργείο συνάντησε τα μάρμαρα στον δρόμο και από τότε ξεκίνησε η εξόρυξη με σύγχρονο πια τρόπο του μαρμάρου στην Άξο. Το ναξώτικο μάρμαρο είναι ασβεστολιθικό μάρμαρο, γιατί υπάρχουν και δολομητικά μάρμαρα. Είναι ασβεστολιθικό και έχει μια πρόσμιξη 2% από χαλαζία. Αυτό το 2% του δίνει τη διαφάνεια που έχει και του δίνει και το όνομα, γιατί το ναξώτικο μάρμαρο λέγεται κρυσταλλίνα Νάξου, γιατί έχει μέσα κρυστάλλους χαλαζία που αφήνουν το φως να περάσει. Όντας ασβεστολιθικό, δεν έχει καθόλου ανοιχτό πορόδες και έχει μεγάλη αντοχή στη θλίψη και στην τριβή και πολύ μικρή υδατοαπορρόφηση. Το μάρμαρο θα έχει πάντα μέλλον, γιατί παρόλο που την προηγούμενη δεκαετία έγινε μια κίνηση προς τα τεχνομάρμαρα ή προς υποκατάστατα πλαστικά, πολυεστέρες κτλ, η τάση παγκόσμια είναι ο κόσμος επιστρέφει πίσω στα φυσικά πετρώματα, στα φυσικά υλικά. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η πορεία του μαρμάρου δεν θα τελειώσει ποτέ. Βρισκόμαστε στον Ταρσανά της Σύρου, έναν από τους τελευταίους στην Ελλάδα παραδοσιακούς ταρσανάδες, με έτος ιδρύσεως από το 1860 στην ίδια θέση, που τον καθιερώνει σαν τον αρχαιότερο εν ενεργεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος ταρσανάς έχει κατασκευάσει σκάφη, καταγεγραμμένα μόνο από την τρίτη γενιά, πάνω από 5.000, μεγαλύτερα από 20 μέτρα. Ο ταρσανάς στην αρχή της ίδρυσης Ερμούπολης δούλευε στο κεντρικό λιμάνι. Από το 1860 και μετά ήρθε στη συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Ο σκοπός του ήταν να κατασκευάζει μόνο σκάφη εμπορικά, αλλιευτικά, αναψυχής, με τα μεγαλύτερα σκάφη
που κατασκεύασε ποτέ το 1918 δύο καραβόσκαρα χωρητικότητας 850 τόνων. Μην ξεχνάμε ότι η Σύρα πάντα κατασκεύαζε σκάφη όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά για παντού στην Ευρώπη. Εμείς πια είμαστε πάρα πολύ λίγοι, τουλάχιστον στη Σύρα όμως υπάρχουν ακόμα, γιατί έχουν γεννηθεί μέσα στην κουλτούρα του Ταρσανά, ενώ σε κάποια άλλα μέρη έχουν εξαφανιστεί. Εμείς εδώ το χρόνο εξυπηρετούμε πάνω από 200 με 300 σκάφη από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε τη δυνατότητα κατασκευής οποιοδήποτε μεγέθους ξύλινου σκάφους και έχουμε τη δυνατότητα ανέλκυσης και καθέλκυσης και επισκευής σκάφους πάσης φύσεως από ξύλινο σιδερένιο πλαστικό πάνω από 50 μέτρα και πάνω από 500 τόνους. Ελπίζουμε να δοθούν τα κίνητρα και στους επαγγελματίες να ξεκινήσουν τις παραγγελίες στα ελληνικά παραδοσιακά σκάφη και ελπίζουμε και κάποια στιγμή το κράτος να βρει μια φόρμουλα ώστε να σταθεί δίπλα και να μην χαθεί άλλο ένα τόσο σημαντικό επάγγελμα, παραδοσιακό επάγγελμα για το ελληνικό έθνος ουσιαστικά. Στη δυτική πλευρά του λιμανιού της Ερμούπολης λειτουργεί ανελιπώς από το 1861 το Νεώριο Σύρου. Διαθέτει προβλήτες συνολικού μήκους 1.800 μέτρων που εξυπηρετούνται από γερανούς των 40, 25 και 20 τόνων. Έχει δύο πλωτές δεξαμενές, σύγχρονες εγκαταστάσεις και την υποδομή να εξυπηρετεί πλοία μήκους έως και 100 μέτρα. Ο ανοιχτός ορίζοντας του Αιγαίου ζήμωσε με αρμύρα τους κατοίκους του. Τους πότισε με την ανάγκη να ταξιδέψουν, να εμπορευθούν, να γνωρίσουν άλλους τόπους και πολιτισμούς.